Χαίρετε, καλησπέρα. Είναι το βραδινό vlog της Κυριακής 14 Ιουνίου 2020. Είναι στο αυτοκίνητο γυρισμένο. Αυτή τη στιγμή που ξεκίνησα να γυρίζω το vlog, είμαι σταθμευμένη και είναι σταθμευμένο, σταθμιστικό. Παρκαριστό vlog. Ξεκινάει και μετά θα είναι οδηγητικό, γιατί θέλω να διαβάσω το σχόλιο που έχει γράψει ένας φίλος, το οποίο είναι αφορμή για αυτό το θεωρητικό vlog. Θέκλα μου, θα μπορούσες μήπως να κάνεις ένα βίντεο με θέμα το αίσθημα της ζήλιας που νιώθουμε κάποτε απέναντι σε φίλους και συγγενείς και τα λοιπά, που είναι πιο ευκατάστατοι από εμάς? Εγώ προσωπικά νιώθω ότι δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το αίσθημα και το αφήνω να με καταβάλει. Νιώθω χάλια όταν βλέπω συνομήλικους μου, είμαι 29, να πηγαίνουν ταξίδια κάθε λίγο, να είναι στα εξοχικά τους στον Πρωταρά με τις πισίνες τους. Ο Πρωταράς είναι μια περιοχή παραθαλάσσια στην Ελεύθερη Αμόχωστο, που είναι, θεωρείται, κυριλέ και είναι προορισμός για τους λευκοσιάδες συνήθως που παραθερίζουν εκεί. Να έχουν αυτοκίνητα πολυτελείας και να έχουν παθητικό εισόδημα από περιουσία της οικογένειας τους, που δεν δούλεψαν ούτε και μια μέρα για να την αποκτήσουν ήδη, αλλά τα βρήκαν όλα έτοιμα. Και εγώ, λόγω της ατυχίας που είχα στη ζωή μου να μην γεννηθώ σε ευκατάστατη οικογένεια, να μην μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή. Επίσης, σαν νέος που είμαι στη δουλειά, βλέπω τις αδικίες που γίνονται στην αναζήτηση εργασίας, όπου δίνονται οι καλές εντός αγωγικών θέσεις στο δημόσιο, κυρίως σε άτομα που είναι ήδη ευκατάστατα οικονομικά λόγω επαφών τους με ιδίας κοινωνικής τάξης άτομα. Έχω τελειώσει σε πολύ καλό πανεπιστήμιο και βρήκα καλή δουλειά σχετικά στον ιδιωτικό τομέα σε μια περίοδο κακής οικονομικής κατάστασης. Αλλά νιώθω να με πνίγει αυτό που κάνω λόγω πολλών ωρών εργασίας και λόγω του ότι δεν είναι ακριβώς η καριέρα που θα ήθελα να ακολουθήσω. Αλλά χωρίς οικονομική στήριξη, αναγκαστικά πρέπει να συνεχίσω κάπου που δεν είμαι ο εαυτός μου για να μπορώ να ζήσω. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που μας έστειλε, που έγραψες αυτό το σχόλιο, το οποίο δίνει αφορμή για αυτό το vlog, που έχει πολύ καιρό που ήθελα να το κάνω αυτό το θέμα. Και ξέρω και κάποιος να τους το στείλω. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, νεαρούς άνδρες που γνωρίζω, οι οποίοι νιώθουν επίσης παρόμοια αδικία και ατυχία όπως νιώθεις και εσύ. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα να μας ενοχλεί η αδικία. Και όντως είναι θέμα τύχης, ατυχίας και αδικίας να έχουμε γεννηθεί σε μια οικογένεια που να μην μας παρέχει τις ίδιες προοπτικές ανέλυξης και καλής διαβίωσης όπως κάποιους άλλους. Δηλαδή, όντως, κάποια παιδιά έχουν γεννηθεί στην ανώτερη οικονομική τάξη. Δηλαδή, έχουν γεννηθεί σε οικογένειες που οι γονείς τους έχουν οικονομική επιφάνεια, που μπορούν όντως να έχουν εξοχικά σπίτια σε ίν περιοχές. Στον Πρωταρά, όπως αναφέρεις, στην Κύπρο είναι μια περιοχή όντως που συνήθως έχουν σπίτι παραθεριστικό, που είναι βίλες με πισίνες, άνθρωποι που έχουν μια καλή οικονομική επιφάνεια, δηλαδή που είναι εντός εικών πλούσιοι. Και αν εσύ βλέπεις τον εαυτό σου και λες πω πω εμένα η δική μου με το ζόρι κατάφερα να με σπουδάσουν, με το ζόρι κατάφερα να μου παρέχουν τα απαραίτητα υλικά αγαθά για να μεγαλώσω υγιής. Και όταν λέω υγιής, εννοώ ότι φαντάζομαι ότι και τα θέματα της υγείας σου, ουδέποτε οι γονείς σου θα σου είπαν δεν θα σου δώσουμε χρήματα για να πας να κάνεις, ξέρω εγώ, μια θεραπεία που χρειάζεσαι, ή δεν θα σου δώσουμε χρήματα για να πας να φροντίσεις την υγεία σου καθιονδήποτε τρόπο. Δεν αναφέρεις κάτι τέτοιο, ούτε αναφέρεις και κάποιο παράπονο προς τους γονείς σου. Το θέμα σου είναι με την αδικία την κοινωνική, ότι κάποιοι έχουν πρόσβαση σε χρήματα και πετυχαίνουν να έχουν πράγματα για τα οποία εσύ, που δεν έτυχε να γεννηθείς σε πλούσια οικογένεια, πρέπει να δουλέψεις σκληρά για αυτά, και μάλιστα είσαι και απαισιόδοξος για το ότι θα τα αποκτήσεις κάπου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό που σε προβληματίζει όλους τους νεαρούς άνδρες οι οποίοι δεν προέρχονται από οικογένειες που έχουν ευμάρεια και έχουν κοινωνική δικτύωση. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να νιώθεις
άτυχος και αδικημένος από, από την κοινωνική κατάσταση. Και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι εντελώς άδικο σε μια κοινωνία να υπάρχει αυτός ο ελιτισμός. Έχει μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται, νεποτισμός νομίζω. Ο νεποτισμός σημαίνει να βάζεις τη δουλειά κάποιον που ξέρεις και όχι κάποιον ο οποίος έχει τα προσόντα για τη δουλειά. Είναι εξαιρετικά άδικο και εκνευριστικό. Είναι infuriating, λέγεται στα αγγλικά. Είναι κάτι που σε εξοργιστικό. Εξοργιστικό, όχι απλώς εκνευριστικό, εξοργιστικό. Σε καταλαβαίνω. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις αυτό το πράγμα. Είναι εντάξει να το νιώθεις αυτό το πράγμα. Και η ζήλια που νιώθεις δεν είναι κακό πράγμα, γιατί δεν είναι φθόνος. Δεν λες θέλω να μην έχουν ούτε αυτοί επειδή δεν έχω εγώ. Η ζήλια, έτσι όπως την περιγράφεις, είναι σαν ένα κίνητρο για να μπορέσεις κι εσύ να αποκτήσεις για τον εαυτό σου και να δώσεις στη συνέχεια, εάν θελήσεις να κάνεις παιδιά, στα παιδιά σου κάποιες ευκολίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τις οποίες θεωρείς σημαντικές. Θα σου πω κάτι. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσεις να τις θεωρείς σημαντικές. Γιατί μπορώ να σκεφτώ από το δικό μου τον εαυτό ότι όταν ήμουν 18, 19, 20 ετών θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να οδηγώ ένα ακριβό αυτοκίνητο. Και θυμίζω ότι οδηγούσα το αυτοκίνητο του πατέρα μου και καμάρωνα σαν το... πώς το λένε, καμαρώνει σαν το κόρι. Καμάρωνα ότι οδηγούσα το αυτοκίνητο του πατέρα μου που δεν ήταν δικό μου. Ο πατέρας μου δούλεψε σκληρά για να το αγοράσει, για να το αποκτήσει και νόμιζα ότι κάποια ήμουν επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο του πατέρα μου. Εκ των υστέρων, μεγαλώνοντας και εξελισσόμενοι πνευματικά, συνειδητοποίησα ότι δεν έχει σημασία τι αυτοκίνητο οδηγεί κάποιος. Ότι το να οδηγείς ένα καινούριο και ακριβό αυτοκίνητο δεν σου προσθέτει αξία ουσιαστική στη ζωή σου. Και σας έχω πει ξανά ότι το αυτοκίνητο που οδηγώ είναι αυτοκίνητο που είναι 13 ετών. Το καλοκαίρι κλείνει τα 13 χρόνια. Και δεν έχω κάποια διάθεση να αλλάξω το αυτοκίνητο, εκτός και αν το αυτοκίνητο πάθει κάτι και δεν λειτουργεί πλέον. Τέλος πάντων, δεν σου λέω να κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Εντάξει. Απλώς σου λέω ότι καταλαβαίνω ότι στην ηλικία που είσαι, που είσαι κάτω των 30, 20, είσαι 29 ετών, θεωρείς πολύ σημαντικό πράγμα την οικονομική και κοινωνική επιτυχία. Και είναι σημαντικό πράγμα να επιτύχεις τους στόχους σου, αλλά αυτό που με προβληματίζει και για σένα, αλλά και για άλλα νεαρά παιδιά τα οποία έχουν παρόμοιους προβληματισμούς και στενοχώριες, είναι κατά πόσον αυτοί οι στόχοι είναι καθαρά δικοί σας ή αν είναι στόχοι που σας βάζει η pop κουλτούρα. Όταν λέμε pop κουλτούρα, γιατί με ρώτησε και κάποιος πρόσφατα να εξηγήσω τι σημαίνει pop κουλτούρα, είναι η κοινωνική αφήγηση, τα παραμύθια που μας λέγονται μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, ότι η επιτυχία είναι να έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο, ότι η επιτυχία είναι να έχεις εξοχικό σε ένα μέρος που έχουν οι πλούσιοι εξοχικό, ότι η επιτυχία είναι να είσαι πλούσιος, ότι η επιτυχία είναι να είσαι αναγνωρίσιμος, ότι η επιτυχία είναι το ένα και είναι το άλλο. Ληστικά πρότυπα κυρίως, που δίνονται όντως στην νεολαία και όχι μόνο στην νεολαία, αλλά και σε μεγαλύτερους ανθρώπους, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι καταστροφικά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι έχοντας την ιδιότητα που έχω του ψυχολόγου και έχοντας δει χιλιάδες ανθρώπους για 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος, έχω συναντήσει πάρα πολύ συχνά ανθρώπους που είχαν όλο το πακέτο, αυτό το πακέτο που φαίνεται, φαντάζει ιδανικό στα μάτια σου, να έχουν γεννηθεί σε μια εύπορη οικογένεια, η οικογένεια τους να έχει τις κοινωνικές και πολιτικές διασυνδέσεις, να έχουν μια καλή δουλειά χωρίς να κοπιάσουν ιδιαίτερα και χωρίς απαραίτητος να την αξίζουν, να έχουν οικονομικά αγαθά, να τους δίνουν οι γονείς τους χρήματα ή να τους έχουν καταπιστεύματα, trust funds όπως τα λένε στα αγγλικά, να έχουν, ρε παιδί μου, όλη αυτή την οικονομική ευμάρεια και την κοινωνική αναγνωρισιμότητα και εντός αγωγικών επιτυχία και όμως να είναι δυστυχείς και να έχουν κατάθλιψη και να έχουν αχώδεις διαταραχές και να έχουν δύσκολες σχέσεις με αυτούς τους επιτυχημένους γονείς τους, οι οποίοι τους έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ως ψυχολόγος ότι έχω συναντήσει πολλές φορές παιδιά που οι γονείς τους έχουν δώσει πολλά χρήματα για τις σπουδές τους σε ιδιωτικά σχολεία, σε ακριβά πανεπιστήμια, τους έχουν αγοράσει καινούργια αυτοκίνητα, τους έχουν δώσει πάρα πολλά, οι οποίοι έρχονται εκ των υστέρων και λένε έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτά που μου έχουν δώσει με το να είμαι προσιλωμένος ή να είμαι καθυποταγμένος στα θέλω το γονιό μου
Γιατί δίνουν, αλλά δεν είναι χωρίς αντίκρισμα. Και από την άλλη, έχω συναντήσει παιδιά, νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες μέσης οικονομικής κατάστασης, που οι γονείς τους δεν τους έδιναν περισσότερα από όσα μπορούσαν να τους δώσουν, αλλά οι οποίοι εκτιμούν τους γονείς τους και σέβονται τους γονείς τους, γιατί είχαν μια αγαπητική και υγιή σχέση μαζί τους. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος και να έχει υγιή και αγαπητική σχέση με το παιδί του, αλλά αυτά τα δύο δεν πάνε πάντα μαζί. Η γνώμη μου είναι ότι εφόσον βρέθηκες και εδώ στο κανάλι μας, σκέψου το λίγο να σκεφτείς τι λέω. Σκέφτου λίγο την πιθανότητα να αναθεωρήσεις λίγο το τι θεωρείς σημαντικό και τις προτεραιότητες σου. Και αν για σένα είναι τόσο σημαντικό ένα σπίτι στον Πρωταρά με πισίνα ή ένα αυτοκίνητο ακριβό, ή αν είναι πιο σημαντικό αγάπη, υγιείς σχέσεις, εσωτερική ευτυχία, πνευματικότητα κλπ. Δεν είμαι εναντίον του να προσπαθήσει κάποιος και να επιτύχει την κοινωνική και οικονομική επιτυχία. Δεν είμαι εναντίον. Ούτε θεωρώ ότι πρέπει να συμβιβάζεται κάποιος με την μοίρα του εντός εισαγωγικών και να πει «Α, εδώ έτσι όπως έχω βρεθεί σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς μέσα, χωρίς κάποιον να με προωθήσει, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ένα φτωχαδάκι, τι έχω τώρα εγώ να περιμένω, τίποτα, ας καθίσω καρτερικά, να δουλεύω σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει». Να δουλεύω σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει και να είμαι ευχαριστημένος με τα λίγα. Εγώ θα σου πω, όχι, μην το κάνεις αυτό. Εάν το θέλεις, μπορείς να επιτύχεις πράγματα τα οποία είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων σου. Εντάξει. Και φαίνεται πως έχεις δυνατότητες. Γιατί λες ότι έχεις τελειώσει ένα καλό πανεπιστήμιο και φαίνεται ότι έχεις και μυαλό. Και φαίνεται ότι έχεις και αυτογνωσία να γνωρίζεις τι σου ταιριάζει και τι δεν σου ταιριάζει. Και επίσης για να βρίσκεσαι και εδώ, σημαίνει είσαι αρκετά σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος ψάχνεις. Λοιπόν, υπάρχουν δυο λόγια άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν και υπομένουν, υπομένουν καρτερικά τη μοίρα που έχει προδιαγραφεί για αυτούς και πιστεύουν στο δεδομένο, πιστεύουν στο γραμμένο μάλλον, στο πεπρωμένο, ότι αυτή είναι η μοίρα μου, να κάνω μια μέτρια δουλειά, να δουλεύω κάπου που δεν μου αρέσει, αλλά να μην έχω την ευχέρεια και την ευκαιρία να αφήσω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είμαι πλούσιος και δεν έχω παθητικά εισοδήματα και δεν έχω το ένα και δεν έχω το άλλο και θα μείνω εδώ και θα το φάω αυτό που είναι για μένα και δεν θα παραπονιέμαι ή θα παραπονιέμαι και θα νιώθω καλά μόνο με το να παραπονιέμαι. Και υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι doers, οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν πράγματα. Έχω πάνω στο ψυγείο μου μια κάρτα που μου έχει στείλει, μου έχει δώσει η Μαριμάρ Λότους, ξέρει ποια είναι, μια φίλη από το κανάλι, στην οποία μου έχει γράψει πολύ όμορφες ευχές και από πίσω αυτή η κάρτα λέει «Ποτέ δεν έχω σκεφτεί την επιτυχία, έχω δουλέψει όμως σκληρά για αυτή». Και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτά που μου γράψες Μαριμάρα, αλλά και αυτά που, αυτό που λέει η κάρτα και την έχω βάλει πάνω στο ψυγείο. «I've never thought about success, I worked hard for it». Δεν έχω σκεφτεί ποτέ για την επιτυχία, έχω δουλέψει σκληρά για αυτή. Μπορώ να σου πω, επειδή έχω ζήσει και περιόδους στις οποίες είχα αρκετά χρήματα στη διάθεσή μου και περιόδους που δεν έχω αρκετά χρήματα στη διάθεσή μου, η πιο ευτυχής περίοδη ήταν αυτή που νιώθα και νιώθω ότι ό,τι κερδίζω, το κερδίζω μόνη μου. Νομίζεις ότι αυτοί οι τύποι που ζηλεύεις, που πάνε με τις λιμουζίνες του πατέρα τους στον Πρωταρά και πάνε με τα αυτοκίνητα της μάνας τους, ξέρω εγώ, στα χαϊκλασάτα, τα κλαμπς, και πάνε και τρώω στα κρυβάτα εστιατόρια που ξέρω εγώ στοιχίζει 70, 80, 90 ευρώ να φάει το άτομο, ότι τα ευχαριστούνται τόσο όσο θα ευχαριστιόντουσαν αν με πολύ κόπο και πολλή εργασία αγόραζαν ένα αυτοκίνητο για τους εαυτούς τους, κατάφερναν να έχουν οικονομική ανεξαρτησία και να είναι άνθρωποι φτιαγμένοι από μόνοι τους που να μην τους έχουν φτιάξει άλλοι. Ξέρεις τι σπουδαίο πράγμα είναι να είσαι αυτοδημιούργητος. Είναι εξαιρετική η εσωτερική ικανοποίηση που νιώθεις, η ηθική ικανοποίηση που νιώθεις του να είσαι κύριος του εαυτού σου. Όταν είχα μετακομίσει στη Λευκωσία το 2003, ακόμη μου διορισμένη στο δημόσιο, παραιτήθηκα
12 Νοεμβρίου του 2004. Και όταν με ρώτησε η μάνα μου, καλά κόρη πάει καλά, τι θα κάνεις τώρα στη Λευκοσία, δεν σε ξέρει κανένας, μου είπε. Στη Λευκοσία δεν σε ξέρει κανείς. Πώς νομίζεις ότι θα έρθει κόσμος στο γραφείο σου τη στιγμή που δεν σε ξέρει κανείς? Γιατί στην Πάφο που είχα ιδιωτεύσει από το 97 μέχρι το 2003, με ήξερε ο κόσμος ως την κόρη του Παπάνδρεα και την κόρη της Παπαδιάς. Ήμουν τα γνωστή οικογένεια μας, γιατί ήταν και οι δύο γονείς μου εκπαιδευτικοί. Και μου λέει, πού θα πας, ποιος θα σε ξέρει εκεί πέρα? Της λέω, ένας βασικός λόγος που ξεκινάω στη Λευκοσία είναι για να μην είμαι γνωστή ως η κόρη του Παπάνδρεα, να μην γνωστή ως η Θέκλα Σκέτο. Γιατί είναι πολύ βαρύ πράγμα να σε ξέρουν οι άλλοι ως το γιο του τάδε ή ως την κόρη της του τάδε ή της τάδε, γιατί μετά και να πετύχεις πράγματα από μόνος σου δεν μπορείς να τα ευχαριστηθείς. Και σου το λέω εγώ ως μεγαλύτερος άνθρωπος από εσένα, ως άνθρωπος που σου ρίχνω και 16 χρόνια, ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ηθική ικανοποίηση να επιτύχεις κάτι μόνος σου από του να το έχεις δεδομένο από τους γονείς σου, οι οποίοι βεβαίως μπορεί να μην σου το πούμε λόγια, αλλά θα σου το δείξουν κιόλας ότι ό,τι είσαι το οφείλεις σε εμένα. Ό,τι είσαι το οφείλεις σε μένα. Αυτό είναι εξαιρετικά μειωτικό για ένα παιδί. Περιττό να σου πω ότι είχα αρκετούς πελάτες όταν είχα ανοιχτό το γραφείο, οι οποίοι ήταν νεαροί άνδρες στην ηλικία τη δική σου και μεγαλύτεροι και γύρω στα 40 και οικογενειάρχες που ερχόντουσαν με σοβαρότατα θέματα στη σχέση με τον εαυτό τους, τα οποία προέκυπταν από τη σχέση με τον πατέρα τους συνήθως και με τη μητέρα τους, οι οποίοι ήταν αυταρχικοί, ήταν επεμβατικοί στη ζωή τους λόγω του ότι είχαν πολλά χρήματα, είχαν τις διασυνδέσεις και αυτοί είχαν κανονίσει τα παιδιά τους. Και να σου πω και το άλλο, το οποίο, για το οποίο νιώθω εξαιρετικά περήφανη. Όταν ο γιος μου τελείωνε το λύκειο, ήρθε και μου είπε, θες να πάω ψυχολόγος? Του λέω, γιατί να πας ψυχολόγος? Μου λέει, γιατί εσύ είσαι πολύ γνωστή ψυχολόγος και έχεις πάρα πολύ πελατεία. Οπότε δεν το είχα σκεφτεί ακόμη τότε ότι θα σταματούσα να το γραφείο και να αναλάβω το γραφείο σου. Και του είπα, πας καλά? Μου λέει, τι εννοείς? Του λέω, σ' αρέσει η ψυχολογία? Μου λέει, δεν ξέρω, θα μ' αρέσει, δεν θα μ' αρέσει. Του λέω, Λάζαρε μου, δεν είναι κίνητρο για τις σπουδές σου το να πας να σπουδάσεις κάτι που θα βρεις εύκολα δουλειά μετά. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, σπουδάζοντας κάτι που θα βρεις εύκολα δουλειά μετά, να μην σε ευχαριστήσει ποτέ. Και πώς θα νιώθεις μια ζωή να λένε ο γιος της Θέκλας? Δεν θες να λένε ο Λάζαρος? Ο Λάζαρος ο Πανταζής, αυτό είναι το παιδί των παιδιών. Ο Λάζαρος ο Πανταζής, δεν θες να το λένε αυτό? Και τον απέτρεψα να σπουδάσει ψυχολογία, όχι γιατί είμαι εναντίον του να σπουδάσει κάποιος ψυχολογία, αγαπώ πάρα πολύ την ψυχολογία, νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά γιατί κατάλαβα ότι το σκεπτικό του ήταν να με ικανοποιήσει εμένα ή να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο του να πάει να σπουδάσει κάτι το οποίο έχει σπουδάσει και η μάνα του και να βρει μια έτοιμη δουλειά στρωμένη. Και στην πορεία ανακάλυψε αυτό που αγαπά, αυτό που θαυμάζει, αυτό που λατρεύει, αυτό που είναι το χόμπι του, το έχει κάνει επάγγελμα, έχει σπουδάσει sports and exercise science, τώρα τελειώνει και το master του στο τομέα αυτό, νομίζω κάνει sports management, για να δείτε πόσο λίγο ασχολούμαι με τις σπουδές των παιδιών, με την έννοια ότι δεν θέλω να επιλέγω εγώ τι θα σπουδάσουν τα παιδιά μου. Και πιστεύω για τον Λάζαρο ότι θα τα καταφέρει να είναι, ότι μάλλον έχει καταφέρει να σπουδάσει αυτό που του αρέσει. Και πιστεύω θα τα καταφέρει να κάνει τη δουλειά που του αρέσει, γιατί ακριβώς έχει πολύ μεράκι, είναι αυτό που του αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε που συζητούσαμε τι να σπουδάσει και τι να κάνει, του λέω, ρε, τι είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις πολύ? Τι είναι αυτό που θα δείξεις το κινητό σου και θα διαβάζεις για κάτι? Μου λέει, τα σπορ, τα αθλήματα, το ποδόσφαιρο, αυτά να σπουδάσεις. Δεν ήξερε καν ότι υπήρχε ο κλάδος της επιστήμης, το σπορ και το αθλητισμό. Ψάξαμε μαζί και τα βρήκαμε. Δεν του είπα, πήγαινε εδώ. Του λέω, δες τι είναι αυτό. Μπες online. Μπες στα προγράμματα των πανεπιστημίων να δεις τι μαθήματα προσφέρουν. Και θα μου πεις, ναι, μα εσύ είχες τα λεφτά να πάρεις το γιο σου να σπουδάσεις στην Αγγλία. Έχω να σας πω ότι οι σπουδές στην Αγγλία εμάς μας έχουν κοστίσει πολύ λιγότερο από σπουδές στην Κύπρο και σπουδές στην Ελλάδα. Γιατί λόγω των ευρωπαϊκών δανείων που υπάρχουν για τους φοιτητές, τους Κύπριους που σπουδάζουν στην Αγγλία, έρχεται πολύ χαμηλότερο το κόστος. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι. Και έχουν πάει τα παιδιά και τα δύο σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα ψηλά δίδαχτρα. Σε ένα κανονικό πανεπιστήμιο δεν έχουν πάει στα αυτά τα πρωτοκλασάτα που πρέπει να δώσει δεν ξέρω εγώ πόσα. Έχουν πάει σε ένα καλό πανεπιστήμιο, όχι εγώ πανεπιστήμιο, σε καλό πανεπιστήμιο. Αλλά κανονικό. Και η κόρη μου ήθελε να σπουδάσει fashion designer, σχεδιάστρια μόδας, το ξαναπεί.
εγώ τη βοήθησα να καταλάβει αν της αρέσει αυτό το πράγμα και αν πραγματικά της ταιριάζει, και μετά από μόνη της βρήκε την νομική που της ταιριάζει και ταιριάζει πάρα πολύ και στο χαρακτήρα της και την ακολουθεί. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου δουλειά, δεν έχει καμία σχέση με τις οποιασδήποτε γνωριμίες μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι έχω, γιατί εγώ δεν έχω γνωριμίες, εγώ γνωρίζω πολλούς ανθρώπους όπως εσάς. Γνωρίζω τους συνδρομητές, τους φίλους εδώ στο κανάλι, αυτές είναι οι γνωριμίες μου εμένα. Δεν γούσταρα ποτέ και δεν με συγκινούσαν ποτέ οι γνωριμίες με επώνυμους ανθρώπους, οι γνωριμίες με ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας, οι γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να σου κάνουν μια χάρη, θα σου κάνουν, να σου κάνουν ένα, πώς το λένε, όχι χατήρι, υπάρχει όρος, ξεχνάω τώρα αυτόν τον όρο, θα το θυμηθώ. Το θυμηθώ τον όρο. Είναι όταν σου δίνουν δουλειά χωρίς να την αξίζεις. Γενικά όταν σου κάνουν μια χάρη για την οποία μετά πρέπει να τους πληρώσεις κλπ. Εγώ προτιμάω την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι μην υποτιμάς τις δικές σου δυνάμεις, μην υποτιμάς τη δική σου δημιουργικότητα, το creativity, μην υποτιμάς τη φαντασία σου, βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει, οραματίσου τι πραγματικά θέλεις για τον εαυτό σου και επιδίωξέ το και μπορείς να το επιτύχεις. Αλλά, στο ξαναλέω, σκέψου πάρα πολύ καλά τι στόχους θέλεις να έχεις. Αν οι στόχοι σου είναι να αποκτήσεις χρήματα, θα αποκτήσεις χρήματα. Έχει όμως και το αντίστοιχο τίμημα το να αποκτήσεις, το να βάλεις ως πρωτογενή στόχο τα χρήματα. Γνωρίζω έναν άνθρωπο πολύ κοντινό μου, ο οποίος από μικρός έλεγε εγώ θέλω να γίνω πλούσιος, θέλω να γίνω πλούσιος. Το έχει επιτύχει, έχει γίνει πλούσιος ενώ προέρχεται από μια μέση οικογένεια, από μια οικογένεια που δεν είναι πλούσιοι. Όμως δουλεύει πάρα πολλές ώρες και κουράζεται πολύ, αλλά έχει γίνει πλούσιος. Εντάξει, δηλαδή έχει τίμημα το κάθε τι που κάνεις. Δεν είμαι εναντίον του να γίνει κάποιος πλούσιος, ούτε είμαι εναντίον των χρημάτων, ούτε θεωρώ κακή ιδέα κάποιος να μπορεί να έχει αποκτήματα υλικά που να του διευκολύνουν τη ζωή ή που να κάνει και το κέφι του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ δεν πολύ γουστάρω τα αυτοκίνητα. Κάποιος που πολύ γουστάρει τα αυτοκίνητα και έχει, ρε παιδί μου, κέφι με τα αυτοκίνητα και έχει φτιάχνεται, ρε παιδί μου, να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο σπορ ή ένα αυτοκίνητο. Να το κάνει το κέφι του. Να το κάνει το κέφι του. Να το βάλει στόχο, να το βάλει προτεραιότητα και να το επιτύχει. Γιατί όχι. Πήγε να μου έρθει η λέξη που ήθελα να πω προηγουμένως και την ξέχασα πάλι. Την ξέχασα. Είναι αυτή η λέξη που όταν σου κάνουν χάρες οι πολιτικοί, ρε παιδί. Ρουσφέτη, τη βρήκα. Ρουσφέτη. Εγώ δεν θέλω να μου κάνει κανείς ρουσφέτη. Δεν θέλω κανείς να γυρίσει να πει σου έκανα χάρη. Δεν θέλω κανείς ποτέ να μου πει εγώ σε έκανα αυτό που είσαι. Δεν θέλω με τίποτα. Με τίποτα. Το θεωρώ προσβλητικό. Ακόμη και ο ίδιος μου ο πατέρας να μου το έλεγε, που ποτέ δεν μου είχε πει κάτι τέτοιο, γιατί ούτε προσπάθησε ο πατέρας μου να με κάνει κάτι που ήθελε αυτός, ούτε είχε τέτοιο σκεπτικό. Έχω μεγαλώσει έτσι από την οικογένεια μας να είμαστε αξιοπρεπείς, γιατί για μένα είναι θέμα αξιοπρέπειας να μην κάνεις ρουσφέτια και να μην βάζεις μέσα. Μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας κάποιες φαντασιώσεις ότι όλοι λειτουργούν με το μέσον και λειτουργούν με το ρουσφέτι κλπ. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό πράγμα να είμαστε αξιοπρεπείς, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας και τους γονείς μας και να εκτιμούμε τους γονείς μας που μας έχουν δώσει όσα μπορούν, όσα μπορούσαν να μας δώσουν. Γιατί μπορεί ένας γονιός που έχει μεγάλη οικονομική άνεση και γνωριμίες και αυτά να δώσει πολύ λιγότερα αναλογικά στα παιδιά του από κάποιον που δεν έχει οικονομική άνεση, που δεν έχει πολλά χρήματα, αλλά που δίνει τα πάντα για τα παιδιά του. Υπάρχουν γονείς που μπορεί να είναι και οι δικοί σου γονείς έτσι, που προτιμούν να μην αγοράσουν για αυτούς ρούχα καινούργια, να αγοράσουν για τα παιδιά τους. Που προτιμούν να μην πάρουν για αυτούς κάτι, ξέρω εγώ, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, να πάρουν για τα παιδιά τους ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και αυτοί οι γονείς για μένα είναι πολύ πιο αγαπητικοί από τους γονείς εκείνους οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα και χρησιμοποιούν και μερικά από τα χρήματα τους για να χειρίζονται τα παιδιά τους. Χωρίς να σημαίνει, το ξαναλέω, ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι εύποροι είναι και χειριστικοί ή χρησιμοποιούν τα χρήματα για κακό σκοπό. Ας μη δαιμονοποιούμε το χρήμα. Η φίλη μου Μαριάννα το λέει αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να επιδιώκουμε να έχουμε οικονομική ανεξαρτησία και οικονομική ευμάρεια. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να επιδιώκουμε να έχουμε
επιτυχία οικονομική και κοινωνική, καθόλου καλή ιδέα, αλλά να προσέξουμε να μην είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί όταν είναι αυτός ο σκοπός, θα πετύχουμε τον αυτό σκοπό, αλλά μετά θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, ξέρω το ρητό που λέει, καλύτερα να είμαι δυστυχισμένο μέσα σε μια Porsche και να είμαι μελαγχολικό στην πισίνα μου στον Πρωταρά, παρά σε ένα διαμέρισμα μικρό στην πόλη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Διαφωνώ με αυτό. Καταρχάς, αν έχεις λίγα χρήματα, δεν ανάγκη να μένεις σε ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη. Μπορείς να ζεις σε ένα μεγάλο σπίτι στο χωριό και να έχεις το ίδιο ενίκιο με ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι δυστυχισμένος, δεν είναι ανάγκη να είσαι μελαγχολικός. Μπορείς να βάλεις ενέργεια για να έχεις και οικονομική και κοινωνική επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα να βάλεις και ενέργεια για να έχεις και συναισθηματική επιτυχία και ψυχική ισορροπία και υγεία και ευτυχία ουσιαστική, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από τα χρήματα. Χρειάζονται τα χρήματα, δεν υποτιμώ τα χρήματα, σέβομαι τα χρήματα, σέβομαι το γεγονός ότι και αναγνωρίζω το γεγονός ότι τα χρήματα είναι το πασαπόρτι μας για να κάνουμε πολλά πράγματα, ότι εγώ αν δεν είχα χρήματα αυτή τη στιγμή για να αγοράσω αυτό το κινητό τηλέφωνο, αν δεν είχα χρήματα για να έχω σύνδεση στο διαδίκτυο, αν δεν είχα χρήματα για να έχω αυτό το μικρόφωνο, δεν θα μπορούσα να σας κάνω αυτό το βίντεο, εννοείται. Ή αν δεν έπαιρνα χρήματα από τις διαφημίσεις στο YouTube και από τις συνδρομές, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν υποτιμώ τα χρήματα, αλλά δεν τα υπερτιμώ κιόλας. Δεν τα θεωρώ ότι είναι το α και το ω για να είναι κάποιος ευτυχής. Όπως επίσης και οι κοινωνικές επιδείξεις πλούτου και ευμάρειας δεν θεωρώ ότι δίνουν την ευτυχία. Μακάρι να τη δίνουν σε αυτούς που τη ψάχνουν, γιατί είναι κρίμα να επενδύεις τόσο χρόνο και ενέργεια και να μην παίρνεις κάτι πίσω, αλλά για ψάξε και λίγο το πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης και όχι μόνο το υλικό και ελιστικό. Με όλη μου την αγάπη, γέ μου, και ελπίζω να μην σε έχω στενοχωρέσει, φιλιά. Καλό βράδυ.